η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στη Μεσόγειο ήταν ένα από τα κεντρικά θέματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα στις Βρυξέλλες. Όπως ξέρετε, βασική προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας θα είναι το πρώτο εξάμηνο του 2014 η οριζόντια, θαλάσσια και μεσογειακή πολιτική. Αυτή περιλαμβάνει και ζητήματα ασφάλειας. Οι μεταναστευτικές ροές είναι ανθρωπιστικό πρόβλημα, αλλά και ζήτημα ασφάλειας για όλη την Ευρώπη, ιδίως για μας του Ευρωπαϊκού Νότου. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη Λιβύη. Η Λιβύη δυστυχώς βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης, ένα βήμα πριν τη θεσμική διάλυση και την εδαφική αποσύνθεση ως χώρα. Άρα πρέπει να σκεφτούμε πιο δραστικές και πιο γενναίες λύσεις για να επιτηρήσουμε τα μεσογειακά παράλια στην απέραντη πλευρά από τις ευρωπαϊκές χώρες για να έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Συζητήσαμε επίσης για την Ανατολική γειτονία. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιληφθούν όλες οι χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν, με το οποίο έχουμε τώρα πολύ στενή σχέση λόγω του ΤΑΠ. Συζητήσαμε για τα μεγάλα ανοιχτά θέματα όπως η κατάσταση στη Συρία. Και βεβαίως συζητήσαμε μαζί με τους Υπουργούς Άμυνας για τις προοπτικές της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Ένα βασικό σημείο είναι η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Άρα και η ελληνική, που πρέπει πάση θυσία να την διατηρήσουμε ως συστατικό της αμυντικής μας πολιτικής.